Θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και προτού πάμε στους επόμενους καλεσμένους, πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Γιορτή Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη 14, 15 και 16 Ιουλίου στο Θραψανό Πεδιάδος. Ελάτε να δούμε από κοντά τους Θραψανιώτες Αγκιοπλάστες να δημιουργούν και να εκθέτουν. Σάββατο 14 Ιουλίου ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης με την πύλη του ήχου. Κυριακή 15 Ιουλίου Ζαχάρης Μελεσανάκης, Μανώλης Καχλής. Δευτέρα 16 Ιουλίου ο Γιώργος Παπαδάκης. Συμμετέχει ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. 14, 15 και 16 Ιουλίου στο Θραψανό Πεδιάδος. Στο Θραψανό Πεδιάδος, στο χωριό των Αγκιοπλαστών, ένα χωριό που έχει τη δική του παράδοση χρόνια τώρα και βεβαίως καταφέρνει να δημιουργεί μοναδικές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, η κυρία Πόπη Πλουμάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Μαυραντονάκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Πλουμάκη. Είδαμε τι ακριβώς περιέχει. Βεβαίως μας έχετε φέρει και έτσι χαρακτηριστικά στοιχεία από την γιορτή αλλά και από το χωριό σας, το Θραψανό, του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Θέλω να μας πείτε καταρχήν τι θα δούμε φέτος σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που τόσο τις έχουμε ανάγκη σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη όσον αφορά και την οικονομική κρίση. Η γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια γίνεται στο Θραψανό. Φέτος όπως και πέρυσι, η καινοτομία είναι ότι έχουμε δημιουργήσει περίπτερα που κάθε αγκιοπλάστης έχει μεταφέρει το εργαστήριό του εκεί. Μπροστά στον κόσμο ζωντανά, οι Θραψανιώτες Αγκιοπλάστες θα δημιουργήσουν τα περιβρόητα θραψανιώτικα πιθάρια. Και επίσης ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μόνος του το δικό του πύλινο αντικείμενο που... Άρα θα βάλετε τον κόσμο να μπει και στη διαδικασία και να γνωρίσει την αγκιοπλαστική από έναν διαφορετικό τρόπο, με άμεση επαφή. Ναι, θα μπει στη διαδικασία να γνωρίσει τον πυλό, τα μικρά παιδιά, που πέρυσι είχαμε ένα πανηγύρι πυλού. Τα μικρά παιδιά ασχολήθηκαν πάρα πολύ, όπως και οι μεγάλοι. Κύριε Μαυραντονάκη, πέρα όμως από το κομμάτι της αγκιοπλαστικής, που είναι και το σήμα κατά τεθέν για το χωριό σας, καλείτε τον κόσμο και από άλλες περιοχές του νομού και όχι μόνο να διασκεδάσει και μαζί σας. Πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις. Όπως είπε και η πρόεδρος, η Πόπη Πλουμάκη, το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων δίνεται στην αγκιοπλαστική, στο θεσμό του αγκιοπλάστη που εμείς τιμούμε κάθε χρόνο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα με το χώρο της αγκιοπλαστικής, όπου γίνονται τόσα ζαδρόμενα, έχουμε και τις μουσικές εκδηλώσεις με τρεις κατεξιωμένους καλλιτέχνες κάθε βραδιά. Το Σάββατο 14 του Ιουλίου παίζει το συγκρότημα του Μιχάλη του Φραγιαδάκη, η πύλη του ήχου. Την Κυριακή το συγκρότημα του Μελεσανάκη Καγκλή και τη Δευτέρα το συγκρότημα του Παπαδάκη του Γιώργη. Τη Δευτέρα θα μας τιμήσει με την περιουσία του και ο λαογραφικός όμιλος του Λάζαρο και Μανώλη Χνάρη, που όπως κάθε χρόνο μας βοηθάει στις εκδηλώσεις και μας ετοιμά με την παρουσία του. Οι εκδηλώσεις τι ώρα ξεκινούν και αν υπάρχει κόστος για αυτούς που θα συμμετέχουν? Όχι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά βεβαίως, σε αυτήν την εποχή. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ήθελα να γνωρίσουμε στους θεατές του καναλιού ότι η είσοδος για τους επισκέπτες είναι ελεύθερη. Δεν είναι σόνι και καλό ότι πρέπει να έρθει να συμμετάσχει, να πληρώσει, να διασκεδάσει και να φάει το παραδοσιακό ψητό, το θραψανιώτικο. Μπορεί να έρθει να δει το χώρο της αγκιοπλαστικής, να δει τους αγκιοπλάστες να δημιουργούν, να καθίσει να δημιουργήσει και αυτός, χωρίς χρήματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εισιτήριο εισόδου για τις εκδηλώσεις. Δηλαδή αυτό το κάναμε γιατί και η κρίση που υπάρχει, εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τον ανθρώπο τα χρήματα. Θέλουμε να έρθουν να δούνε βασικά την τέχνη αυτή. Έχουμε δύο μηνύματα από τηλεθεατές. Το ένα έρχεται από το Ρέθυμνο, το άλλο έρχεται φαντάζομαι από την περιοχή σας. Από την περιοχή σας ο τηλεθεατής λέει ότι καλό θα είναι ο κόσμος να έρθει, γιατί το Θραψανό έχει μια δική του ιστορία και μια ξεχωριστή παράδοση στην αγκιοπλαστική. Το άλλο μήνυμα έρχεται από το Ρέθυμνο, από ένα άλλο χωριό που έχει παράδοση στην αγκιοπλαστική. Έρχεται από τις Μαργαρίτες του Μυλοποτάμου. Και μάλιστα σας κάνουν ανοιχτό κάλεσμα για ένα φεστιβάλ που θέλουν να δημιουργήσουν σε οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης με σημείο αναφορά στην αγκιοπλαστική. Επίσης ένα χωριό από το Ρέθυμνο που έχει τη δική του παράδοση. Σας τις μετέφερα έτσι για να το έχετε υπόψη σας και να έρθετε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Αν θέλετε, μπορούμε να σας δώσουμε και τα στοιχεία. Τώρα, κυρία Πλουμάκη, σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που ο κόσμος ενδεχομένως να λέει ότι γινόταν παλιότερα στα χωριά εκδηλώσεις, τώρα με την οικονομική κρίση δεν θα γίνουν, εσείς δεν το βάζατε κάτω και στέλνετε ένα αισιόδοξο μήνυμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να σταματήσει η παράδοση του τόπου, ούτε πρέπει οι πολιτιστικοί σύλλογοι ειδικά φέρουν αυτό το βάρος, ότι πρέπει να διατηρούν την παράδοση του τόπου ζωντανή, να μην αφήσουν λόγω της κρίσης να χαθεί η ιστορία και η κουλτούρα του κάθε τόπου. Είμαστε στις πλάτες μας, σηκώνουμε αυτό το βάρος. Πρέπει να το διατηρήσουμε ζωντανό και να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Σε περίοδο δύσκολη, το κράτος, η πολιτεία βοηθάει αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, έχουμε δει σε διάφορα σημεία της Ελλάδος που υπάρχουν χωριά με τη δική τους παράδοση, με τη δική τους τέχνη, άλλα με την αγγειοπλαστική, κάποια άλλα με την αγροτική καλλιέργεια. Όμως, το παράπονο είναι πάντοτε ίδιο, ότι η πολιτεία σιγά-σιγά αρχίζει να ξεχνάει αυτές τις περιοχές που ουσιαστικά κρατούν πολύ δυναμικά το προφίλ μιας Ελλάδας που πάει να χαθεί. Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι ποτέ η πολιτεία, όσο τουλάχιστον δραστηριού που είμαι εγώ στο Θραψανό, σε διάφορες δραστηριότητες, ότι ποτέ η πολιτεία ήταν κοντά σε κάτι. Άρα δεν σας τρομάζει αυτό ουσιαστικά. Όχι, καθόλου δεν μας τρομάζει, το έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό άλλωστε και το Θραψανό στην πορεία του χρόνου είχε σταθεί μόνο του. Είναι ένα χωριό που στάθηκε μόνο του. Δεν αποτέλεσε ποτέ εμπορικό κέντρο για την όλη, για τη γύρω περιοχή. Είναι ένα χωριό που με την εργατικότητα του κόσμου στάθηκε και διατηρείται ακόμα ζωντανό. Κύριε Μαυροντονάκη, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την αγγειοπλαστική. Δηλαδή, φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι πέρα από το χωριό, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη τέχνη. Γιατί για μένα η αγγειοπλαστική είναι μια τέχνη. Βεβαίως. Όταν παίρνεις κάτι ακατέργαστο και δημιουργείς αυτό εδώ, νομίζω ότι αυτό από μόνο το σηκώνα είναι εξαιρετικό. Όταν με δύο βασικά πράγματα, βασικά είδη, νερό και χώμα, δημιουργείς τέτοια πράγματα. Και με την τέχνη, τα δάχτυλα, άμα παρατηρήσετε, όταν ο αγγειοπλάστης δημιουργεί, άμα κοιτάξετε τα δάχτυλά του πώς θα δουλεύει, πιστεύω ότι είναι το DNA του Θραψανιώτη. Και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι και το επόμενο ερώτημά μου. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται από πάπου προς πάπου. Η νέα γενιά, τα παιδιά στο Θραψανό ενδιαφέρονται να μάθουν αυτή την τέχνη και να το κάνουν ως επάγγελμα. Ευτυχώς, γι' αυτό υπάρχουν και πάνω από 15 εργαστήρια τώρα στο Θραψανό. 15 εργαστήρια. Βεβαίως. Απασχολείται πολλοίς κόσμος και οι νεότεροι μπαίνουν μέσα στο πετσί της δουλειάς και πιστεύω ότι δεν θα χαθεί ποτέ. Γιατί είναι κάτι και μοναδικό. Mm-hmm. Γι' αυτό εξάλλου γύρω έχει γίνει και το αγγειοπλαστικό κέντρο, το κέντρο αγγειοπλαστικής της Μεσογείου στο Θραψανό, το οποίο βέβαια πρέπει τέλος πάντων να αρχίσει να τελειώνει. Μάλιστα. Κυρία Πλουμάκη, ο κόσμος αγοράζει. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει τώρα. Αγοράζει, ναι. Φαντάζομαι οι ξένοι επισκέπτες, επειδή έχετε και ανθρώπους ξένους που έρχονται για να γνωρίσουν την τέχνη της αγγειοπλαστικής. Ναι, είναι ναι. ένα σημείο αναφοράς για αυτό που λέμε εναλλακτική πρόταση τουριστικής βιομηχανίας στο νησί μας. Ναι, αγοράζει ο κόσμος και από τα περίπτερα που υπάρχουν στον χώρο του σχολείου, το τριήμερο του αγγειοπλάστη, αλλά γενικότερα το Θραψανό έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από ανθρώπους που έρχονται μόνο για να αγοράσουν αγγεία για τις αυλές τους, για το διακόσμηση και όλα αυτά. Και για χρηστικά ακόμα. Τι είναι αυτό που συνήθως, κύριε Μαυροντονάκη, ρωτάνε οι επισκέπτες έναν αγγειοπλάστη στο Θραψανό όταν έρχονται? Πώς φτιάχνει το κάθε κεραμικό, είτε αυτό είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, τι χρώμα, τι χώμα χρησιμοποιεί και άλλο πράγμα τώρα δεν νομίζω ότι πάντως υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλο τον κόσμο. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε, κύριε Μαυροντονάκη και κύριε Απλουμάκη, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων, των αγγειοπλαστών του Θραψανού, την δουλειά την έμαθαν από τον παππού, στον πατέρα. Δεν χρειάστηκε να πάνε ούτε σε κάποια σχολή, ούτε να το επεκτείνουν αυτό. Βεβαίως, φαντάζομαι τα νέα παιδιά το ψάχνουν λίγο περισσότερο. Κυρία Πλουμάκη. Είναι όπως είπε και ο Γιώργος, ότι η αγγειοπλαστική πια στα παιδιά του Θραψανού έχει καταγραφεί μάλλον στο DNA, γιατί υπάρχουν αναφορές η αγγειοπλαστική στο Θραψανό από το 1300 περίπου έχει ξεκινήσει, οι πρώτες γραφές που υπάρχουν. Και μάλιστα σε κάποια τουρκικά έγγραφα αναφέρεται ως χωριό των αγγειοπλαστών. Ναι. Οπότε πια είναι κάτι δεδομένο ότι κάθε οικογένεια θα βγάλει το δικό της αγγειοπλάστη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φύγει από το Θραψανό και να πάει κάπου αλλού για να μάθει την τέχνη. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Μέσα, ναι. Και φαντάζομαι ότι θα έρχονται στο χωριό σας και άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν από άλλες περιοχές και θέλουν να δουν την τεχνογνωσία και βεβαίως τις προτάσεις που κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κλείνοντας, κύριε Μαυροντονάκη, να επαναλάβουμε λίγο για τις εκδηλώσεις, μια και αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως. Να ξεχαστούμε λίγο στο όμορφο Θραψανό. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν το Σάββατο 14 Ιουλίου με το συγκρότημα του Μφραγιαντάκη του Μιχάλη, η Πύλη του Ήχου. Την Κυριακή το συγκρότημα του Μελεσανάκη Κακλή. Και τη Δευτέρα του Παπαδάκη του Γιώργη, όπου θα είναι και ο ολογραφικός όμιλος που θα μας τιμήσει εκείνη την ημέρα. Εμείς τους καλούμε όλους να έρθουν χωρίς έξοδα, να διασκεδάσουν για να αντιμετωπίσουμε και την δύσκολη
επικαιρότητα και η ιδιοσιογραφία που μας έχει χαλάσει την διάθεση. Να κάνουμε λοιπόν κάλεσμα στον κόσμο, να βρεθεί στο Θραψανό, στο όμορφο Θραψανό, θα γνωρίσει την αγγειοπλαστική από πρώτο χέρι, θα δημιουργήσει και δικά του δημιουργήματα εφόσον το επιθυμεί και βεβαίως θα περάσει καλά εκεί με τους ωραίους ανθρώπους του Θραψανού που πάντοτε ξέρουν να κάνουν μια σωστή κριτική φιλοξενία. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε.